ξεκίνημα της δεύτερης αγωνιστικής γίνεται με το παιχνίδι ανάμεσα στο ΤΕ και τους Αγρίνιο Kings, σαν Αγρίνιο Engineers, καλύτερα μέχρι. Τους Kings είναι το παλιό ΤΕ. Η ομάδα έχει αλλάξει όνομα. Η πρώτη επίθεση πηγαίνει στους Kings. Kings με Θόδωρο Κουβέλη, Καρακώστα, Κουτρουμάνο Τσιρώνη και Χρήστο Στάμο. Αστόχησε από κοντά ο Θόδωρος Κουβέλης. Στην επίθεση τότε με τον Παπαγαλάνη που κερδίζει το φάουλ. Στην πεντάδα της ομάδας του Ντίνου Τασόπουλου είναι ο Βασίλης Κοτρώτσος, ο Μπουλούμπασης, ο Γιώργος Τασόπουλος, ο Τάγκας και ο Παπαγαλάνης που κερδίσε το φόλ. Το φόλ δεν έστειλε ο Παπαγαλάνης βολές. Γίνεται λάθος στην επαναφόρα, κάτοχη για τους Kings. Πιέζεται εδώ από τον Μπουλούμπαση, δύσκολο σου τριών πόντων, άστοχο, rebound από τον Τάγκα. Ο ευθυδιασμός δεν βγήκε, έγινε και λάθος από τους γηπεδούχους, έκλεψε ο Γιώργος Τσιρώνης. Σουτ δύο πόντων από τον Τσιρώνη, είναι άστοχο. Στον ευθυδιασμό πάει όλο τον δρόμο, δεν πετυχαίνει το καλάθι αλλά κερδίζει το φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. Ευκαιρία για τους γηπεδούχους να ανοίξουν το σκορ. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Τάγκας. Άστοχος και στη δεύτερη, αλλά η μπάλα μετά από την προσπάθεια του Παπαγαλάνη κατέληξε ξανά στα χέρια του ψηλού τον ΤΕ, ο οποίος εδώ σκοράρει, κερδίζει και το φάουλ από τον Στάμο και θα πάει στη γραμμή για δύο βολή, για μία βολή, για μία συμπληρωματική βολή μετά το time out που ζητάνε νωρίς οι Kings. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν μετά το time out. Ο Νίκος Τάγκας, ο οποίος έχει ανοίξει το σκορ, πηγαίνει στην γραμμή και για μια βολή. Στο προηγούμενο ζευγάρι που εκτέλεσε ήταν άστοχος. Για να δούμε τώρα. Και τώρα 0 στις 3 από τον Τάγκα. Η μπάλα βγαίνει από τα χέρια του Παπαγαλάνη. Δυσκόλεψαν την επαναφορά οι γηπεδούχοι, ο Κουτρουμάνος όμως κατέβασε την μπάλα. Και πάλι δύσκολη προσπάθεια, κόπεται από τον Παπαγαλάνη. Θέλει να βγει στον ευνηδιασμό, τότε ο Τρότσος δεν πρόλαβε την πάσα του Τάγκα. Αλλά εκτός τελικής γραμμής, νέα επίθεση για τους Kings. Καρακώστας τώρα πηγαίνει προς τα μέσα, βρίσκει όμως αντίπαλο και συγκεκριμένα τον Μπουλούμπαση. Βγαίνει στον ευνηδιασμό, τότε αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Τάγκας 4-0. Αλλά πηγαίνει κοντά, κερδίζει το φάουλ. Για να δούμε από ποιον, αν είναι από τον Τασόπουλο ή από τον Παπαγαλάνη. Από τον Τασόπουλο είναι το φάουλ. Το πρώτο μαδικό για το Σαν Αγρίνιο Ζηλιάς.
λάθος πάσα, ο Παπαγαλάνης εδώ έκλεψε. Πάσα εθνιδιασμού στον Τάγκα, ο Τάγκας κερδίζει το φάουλ από τον Καρακώστα. Πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Άστοχο στην πρώτη γραμμή της φιλανθρωπίας μέχρι τώρα για τον Τάγκα, ο οποίος έχει 0 στις 4. Αυτή είναι η πρώτη εύστοχη, 5-0. Αλλαγές για τους Kings, με Γρηγόρη Κουβέλη και Ζαρζανίκα να περνάνε στον αγώνα. Στα πρώτα 2:50 επαναφορά για τους Kings και ο Κουτρουμάνος κατεβάζει την μπάλα. Γρηγόρης Κουβέλης πήγε προς τα μέσα, πάσα στον Θόδωρο Κουβέλη, αστοχή σε σου 3 πόντων. Τάγκας πήρε το ρυπρό του, Τασόπουλος θέλει να τρέξει. Πάσα εντυπωσιακή με ένα λαύρι και ταμπλό. Δεν πέρασε για τον Παπαγαλάνη, έγινε το λάθος εδώ από τους γηπεδούχους. Ζαρζανίκας παίρνει την μπάλα κοντά, κλείνεται. Πάσα ανάμεσα σε δύο συμπαίχτες του, έφυγε εκτός της πλάγιας γραμμής. Προσπάθεια, 6 στο καλό και το τελείωμα 7-0. Δυνατή η πάσα εδώ του Γρηγόρη Κουβέλη για τον Θόδωρο Κουβέλη. Μπάλα περνάει εκτός, ο Τσέπας περνάει στο μάτς στη θέση του Γιώργου Τσιρώνη. Βασόπουλος φέρνει την μπάλα κοντά από τον Κοτρότσο, 9-0. Μετά από 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι, Τσέπας προσποιείται, δίνει έξω στον Θόδωρο Κουβέλη. Αυτός για τον αδερφό του, τον Γρηγόρη, εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Το μακρινό ριμπάουτ το μαζεύει ο Παπαγαλάνης, ο οποίος άφησε στον Τάγκα. Τάγκας για 3, είναι άστοχος. Δεν κατάφερε να ξεφύγει, με διψήφια διαφορά εδώ η ομάδα των Σαν Αγκρίνιο Engineers. Ο Τσέπας παίρνει το επιθετικό rebound, κερδίζει φάουλ από τον Παπαγαλάνη μετά το άστοχο σουτ του Ζαρζανίκα και το επιθετικό rebound που μάζεψε. Πηγαίνει στη γραμμή για να δώσει τους πρώτους πόντους στην ομάδα του. 9-1. Μετά από 5 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα στο μάτς και το πρώτος πόντος για τους Kings. Εύστοχος και στη δεύτερη, 9-2. Καρακώστας επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Θόδωρου Κουβέλη. Ο Βασόπουλος θα
αστοχή. Αλλαγή. Θέλει να πάει προς τα μέσα, κλείνεται, κόβεται από τον Παπαγαλάνη, ο οποίος πρόχνει την μπάλα στον Τασόπουλο. Πάσα ευνηδιασμού για τον Παπαγαλάνη. Καλάθι, 11-2. Ο Τρομάνος είναι ξεμαρκάριστος, εκτελεί για τρεις συνάστοχος, ο Τσέπας. Πήρε το rebound, αλλά νωρίτερα είχε κάνει φάουλ στον Γιώργο Τασόπουλο, ενώ τώρα ο Τάγκας αφήνει τη θέση του στον Γιολδάση. Και καταγής περνάει στον αγώνα στη θέση του Παπαγαλάνη. Οι Kings έχουν συμπληρώσει ομαδικά, οπότε ο Γιώργος Τασόπουλος πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Τασόπουλος είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Και στη δεύτερη. Αν ήταν εύστοχοι και στις βολές οι γηπεδούχοι, η διαφορά θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτό το 11-2 που έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Έχουν αστοχήσει σε 6 από τις 7 που έχουν εκτελέσει μέχρι τώρα. Ο Τσέπας πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει φάουλ από τον Κοτρότσο και θα πάει και αυτό στη γραμμή για δύο βολές. Έντεκα-τρία. Δεν θυμάμαι αν είπα ότι ο Τσέπας πηγαίνει για πρώτη φορά στις βολές, όχι, πηγαίνει για δεύτερη. Είχε όλη η πόντη των Kings είναι από τις βολές του Τσέπα, ο οποίος έχει 4 στις 4. Τασόπουλος για 3. Όχι, υπό την πίεση του χρόνου εδώ δεν τα κατάφερε. Μπέλης πάει προς τα μέσα, αστοχή. Πάτησε την τελική γραμμή. Ο Πρέζας θα περάσει στο μάτς στη θέση του Μπουλουμπασί. 14. Επαναφορά για τους Kings με τον Γρηγόρη Κουβέλη. Μάνος πάει προς τα μέσα, πάσα την πρόλαβε τελικά ο Καρακώστας, αλλά έκλεψε ο Κοτρότσος. Ο Καρακώστας εκεί έξυπνα, ξανά έκλεψε την μπάλα, εκτέλεσε για 3, ήταν άστοχος. Μακρινή πάσα από τον Τασόπουλο πάνω στον Ζαρζανίκα, ο οποίος κλέβει την μπάλα. Ο Τσέπας βρίσκει ισορροπία. Τελειώνει. Φάση 11-6. Οι Kings μειώνουν στους 5. Τασόπουλος αστοχή. Αλλά βρίσκει στο σώμα του καταγή και κλέβουν οι παίκτες του ΤΕ. Απ' τη γωνία ο Τασόπουλος για 3 αστοχή και το ριμπάουντ το μαζεύει ο Τσέπας. 1,5 λεπτό για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, 11-6. Ο
πέρασε, 11-9. Από το ύψος των βολών δεν ήταν καλό το σουτ, δεν βρίσκει στόχο. Ο Τσέπας πηγαίνει προς τα μέσα, καλάθι και φάουλ. 11-11 και οι Kings, οι οποίοι βρέθηκαν με 9 πόντους πίσω στο σκορ, μπορούν ένα λεπτό πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου να περάσουν μπροστά. Κολτσίδας μπαίνει στο παιχνίδι στη θέση του Τασόπουλου. Ο Τσέπας πηγαίνει στην γραμμή των βολών. Έχει 4 στις 4 μέχρι τώρα. Ναι. Αστοχής αυτή, παραμένει το ισοπαλό σκορ. Ο Τρότσος πήγε προς τα μέσα, δεν ήταν καλή προσπάθειά του. Ο Πρέζας μάζεψε το rebound, αλλά και αυτός αστόχησε. Ο Τσέπας εκεί ανάμεσα σε δύο πήρε το ρίσκο. Κατάφερε να κατεβάσει την μπάλα, υπάρχει παράβαση όμως από τον Καρακώστα. Ο Μπόκας επιστρέφει στη θέση του Τσέπα. Η επίθεση για τότε στα 38 δευτερόλεπτα. Με τον Κοντρότσο να κατεβάζει την μπάλα. Νομίζω είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει αλλάξει από την πεντάδα του ΤΕΣ όλο το πρώτο δεκάλεπτο. Βασίλης Κοντρότσος εδώ κερδίζει φόλο από τον Καρακώστα. Είναι το τρίτο αν δεν κάνω λάθος και ο Βασίλης Κοντρότσος πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές στα 18 δευτερόλεπτα. Πρώτη βολή από τον Κοντρότσο είναι άστοχο. Συνεχίζεται το ρεσιτάλ αστοχίας των γηπεδούχων από τις βολές. 7 στις 8 τώρα άστοχες. Εύστοχο στη δεύτερη, 12-11. Νέο προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Και η τελευταία επίθεση ανήκει στους Kings με 10 δευτερόλεπτα. Κουτρουμάνος με τον Κολτσίδα. Κουτρουμάνος πηγαίνει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Σαν Αγρίνιο Engineers 12, Αγρίνιο Kings 7. Επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο, 12-11 το σκορ. Η γηπεδούχη Σαν Αγρίνιο Engineers με Πρέζα κατά γη, Μπουλούμπας, είπα, Βαγαλέν και Τάγκα και την πρώτη επίθεση. Καρακώστας, Γρηγόρης Κουβέλης, Μπόκας, Κουτρουμάνος και Ζαζανίκας είναι η πεντάδα των Kings. Η οργάνωση του παιχνιδιού πέρασε στον καταγή καθώς απουσιάζει ο Κοντρότσος. Ο Ταγαλένης, πολύ όμορφη πάσα στον Τάγκα. Ωραίο τελείωμα, 14-11. Ο Κουτρουμάνος τα έβαλε με όλους, αλλά αστόχησε, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του και φοβήθηκε αρχικά, κέρδισε όμως φάουλ από τον Πρέζα. Τέσσερις στις πέντε έχουν οι Kings, 2 στις 9 οι Σαν Αγρίνιο Engineers. Το 10 ποιος είναι στον πίνακα? Το 18. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Κουτρουμάνος, μειώνει σε 14-12. Εύστοχος και στη δεύτερη, 14-13.
6 στις 7 βολές από τους Kings. Σε αυτό το κομμάτι τα πάνε πάρα πολύ καλά. Αντίθετα με το τεύπο. Εδώ τα κασέ φτωχή. Καλάθι και φάουλ. Ζαρδανίκας έκανε το φάουλ. 16-13 από τον Τάγκα. Από τη γραμμή των βολών έχει μία στις 5. 2 στις 6 τώρα, 17-13. Στους 4 το προβάδισμα των γηπεδούχων. Βέλης. Ο Καστανιά, δύσκολη προσπάθεια. Μαζεύει τελικά το rebound, πασάρι στον Ζαρζανίκα. Μπαλα... γυρίζει από τους Kings, ξεμαρκάρει στον Σοκουβέλης για 3. Εύστοχος 17-16. Νομίζω είναι το δεύτερο εύστοχο τρίποντο του Γρηγόρη Κουβέλη στο παιχνίδι. Εδώ ήταν στο έδαφος, σηκώθηκε, έκανε βήματα. Ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση στο παιχνίδι ο Γιάννης ο Παπαπαναγιώτου. Ο Ζαρζανίκας κλείστηκε, δεν έκανε παράβαση τελικά. Καρακώστας για 3, όχι, δεν ήταν καλό το σουτ. Ο Παπαπαναγιώτου περνάει στο παιχνίδι στη θέση του Καρακώστα. Ευχαριστώ για 3. Δεν έρχεται στο καλάθι. Ο Ζαρζανίκας πήρε το rebound, αλλά η μπάλα χάθηκε για τους Kings. Επαναφορά για την ομάδα του ΤΕ, καταγής. Καταγής τελεί για 3. Το ριμπότ πηγαίνει στον Κουτρουμάνο. Είναι κλεισμένος, μένει ελάχιστος χρόνος. Πρέπει να σουτάρει ο Παναγιώτου. Τέλος χρόνου επίθεσης. Λάθος από τους Kings. Παραμένει το 17-16. Τάγκας πηγαίνει κοντά, στόχισε. Παίρνει όμως το επιθετικό rebound. Τελειώνει την πέση. 19-16. Γρηγόρης Κουβέλης πηγαίνει προς τα μέσα. Όμορφο τελείωμα. 19-18. Ο Τάγκας βγάζει στον καταγή, ξεμαρκάριστος για 3, αστοχή. Ο Κουτρουμάνος πρόλαβε την μπάλα. Ο Τάγκας του κάνει φάουλ για να μην φύγει στον εφηδιασμό. Για να μην τρέξει μάλλον καλύτερα. Φιλοξενούμενη ομάδα.
Τσαπάς επιστρέφει στο μάτι στη θέση του Ζαρζανίκα. Τόλι, αλλάξτε πέστη με τον Νικήτα. Αλλάξτε πέστη με τον Νικήτα. Ο Παναγιώτου ξεμαρκάρει στους διατρές. Όχι, η μπάλα όμως πηγαίνει στον Τσέπα, ο οποίος αστοχεί από κοντά. Μαζεύει και δεύτερο επιθετικό rebound. Αστοχεί και πάλι το rebound, το μάζεψε ο Πρέζας. Πάγκας για τρεις. Άστοχος. Νέο rebound από τον Κουτρουμάνο. Ο Παναγιώτου κλείστηκε, δίνει στον Γρηγόρη Κουβέλη. Εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Το rebound το μάζεψε ο Κουλούμπας. Τρέζας από τη γραμμή των Βολών, είναι άστοχος. Ο Κουλούμπας της διεκδίκησε, ο Κουτρουμάνος μάζεψε το rebound. Έβγαλε στον ευνηδιασμό τον Γρηγόρη Κουβέλη, ο οποίος αστόχησε υπό την πίεση του Παπαγαλάνη. Για τρεις από τον Παπαγαλάνη άστοχο, το rebound το πήρε ο Μπόκας. Πάσα ευνηδιασμού, όχι, ήταν πολύ δυνατή, ο Τσέπας δεν πρόλαβε. Έκλεισε και σωστά ο Παπαγαλάνης και time out που ζητάει η ομάδα του ΤΕ. 4.50 για το ημίχρονο, 19-18. Σαν να κρίνει ο Engineers και βρίσκονται στην επίθεση με τον Κοτρότσο να έχει επιστρέψει και να οργάνωνε την επίθεση. Κασόπουλος πάει προς τα μέσα με ταμπλό ευστοχή, 21-18. Καλή προσπάθεια αλλά άστοχη. Ο Στάμος πήρε το επιθετικό rebound. Υπάρχει φάουλ. Ναι, αν υπάρχει, είναι από τον Κοτρότσο. Και αυτό έχει δοθεί. Ψηλά δεν ήταν φάουλ. Στην προσπάθεια του Παπαγαλάνη, ο Στάμος πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Εύστοχος στην πρώτη, 21-19. Άμα μπει. Ο Πετρόπουλος ετοιμάζεται. 21-20. Ο Πετρόπουλος περνάει στο μάτς στη θέση του Κουτρουμάνο. Λαγία. Ο Παπαθανασίου στη θέση του Καταγή. Μάτς στον πόντο. 4 λεπτά για το ημίχρο. Ο Τασόπουλος εδώ κερδίζει φάουλ, νομίζω από τον... όχι, από τον Στάμο, ναι. Ο δεύτερο φάουλ του Στάμου. Χαμηλά το φάουλ αυτό. Επαναφορά από την τελική γραμμή με τον Κοτρότσο για τους γηπεδούχους. Τασόπουλος και τον Τάκα, ο Τάκας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Έκλεψε ο Τσέπας, Πετρόπουλος. Πέρασε μπάλα για τον Στάμο. Παρά την πίεση που δέχτηκε εκεί ο Πετρόπουλος, ο οποίος πηγαίνει και προς τα μέσα στο χ. Παπαγαλάνης πήρε το rebound, σε ευνηδιασμού στον Παπαθανασίου. Ευστοχή σε πένα, 23-20. Ο Τρόπουλος για το Στάμο, ο Στάμος από κοντά, δεν έρχεται το καλάθι. Υπάρχει όμως φάουλ από τον Παπαγαλάνη και δικαίωμα για δύο βολές στον Χρήστο Στάμο.
άστοχο στην πρώτη βολή. Ο Τσίδας έχει πάρει την θέση του για να επιστρέψει στο παιχνίδι. Αστοχή ο Στράμος, νομίζω ότι δεν στενοχωρήθηκε ο Κολτσίδας που δεν πέρασε, γιατί δεν δέχτηκε πόντο η ομάδα του σε αυτές τις βόλες του Στράμου. Εδώ ο Τασόπουλος κέρδισε τον φάουλ. Ναι. Ο Κολτσίδας θα περάσει στο μάτ. Τι θέση του Παπαγαλάνια. Το 20. Στάμος εδώ έκλεψε την μπάλα. Πετρόπουλου βρίσκει μόνο του στον Παναγιώτου κάτω από το καλάθι. Ξανά στον πόντο η διαφορά 23-22. Να κοιτάς εδώ, τελικά ο Τσέπας μαζεύει. Έχει τραυματιστεί ο Βασίλης Κοντρότσος. Κάπου βρήκε σε αντίπαλο ή σε συμπαίκτη του, δεν ξέρω αν ήταν στον Κολτσίδα ή όχι. Η επαναφορά είναι για τους Kings μετά τον τραυματισμό του Κοτρότσου. Εδώ κλέβει ο Κολτσίδας, βγαίνει στον εθνιδιασμό. Φάουλ από τον Πετρόπουλο, δικαίωμα για δύο βολές τον πάνω Κολτσίδα. Ο Τσίπας είναι εύκολος στην βολή, 24-22. Τελευταίο δίλεπτο του ημιχρόνου. Εύκολος και στη δεύτερη, 25-22, ξανά στους τρεις. Είναι σαν να γκρινεί ο engineer. Πετρόπουλος πάει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια, εύστοχη. Σαν άτομα στο πόντο, 25-24 στα τελευταία 80 δευτερόλεπτα. Κασόπουλος ξεμαρκάριστος για τρεις, αστοχή. Το ριμπάτ το παίρνει ο Κουβέλης, ο Θόδωρος Κουβέλης. Παναγιώτου κατάφερε, ξέφυγε από τους αντιπάλους του, πάει μέχρι τέλους αστοχή. Ο Τσέπας παίρνει το rebound, έψαξε την επαφή. Κέρδισε το φάουλ από τον Τασόπουλο, πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές και ευκαιρία των Kings. Αν ευκαιρίσει και στις δύο ο Τσέπας να περάσουμε μπροστά. Όλα 25. Όχι, άστοχη η δεύτερη, ο Στάμος όμως μαζεύει το rebound. Η μπάλα χοροπηδάει, δεν καταλήγει στο καλάθι. Ο Τάγκας μάζεψε το rebound. Ουλούμπασης για τρεις, είναι άστοχο, ο Κολτσίδας όμως είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Ο Τάγκας για τρεις, άστοχος, Πετρόπουλος στο rebound. Πάσα ευνηδιασμού στον Τσέπα. Με τον Τασόπουλο, άστοχος. Πετρόπουλος και αυτός άστοχος. Μισό λεπτό για το ημίχρονο. Ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες, τους 25 πόντους. Πάσα κάτω από το καλάθι στον Τάγκα. Ο Στάμος
τον βρήκε. Όχι, είναι πέμπτο ομαδικό. Ο Ταγκάς πηγαίνει στην γραμμή για δύο βολές. Ενώ το μάτς περνάει ο Γιορδάσης στη θέση του Παπαθανασίου. Μια επίθεση μένει μετά για τους Kings. Χριστό! Βολές για τον Τάγκα. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχο στη δεύτερη. Ο Στάμος μαζεύει το rebound. Τελευταία επίθεση για τους Kings. Κούβελης παίρνει την μπάλα, δίνει στον Στάμο και συγκράτησε αυτούς. 5 δευτερόλεπτα. Ο Παναγιώτη για τρεις άστοχους. 1 δευτερόλεπτο για το φινάλε. Εντάξει. Για τον Ταζόπουλο Τσέπας έκλεψε τέλος χρόνου, δεν μετράει ακόμα και να έμπαινε το σουτ. Όλα 25 στο ημίχρονο. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. 25-25 το σκορ. Η πρώτη επίθεση είναι για τους Kings. Κουτρουμάνος, Γρηγόρης Κουβέλης, Ζαρζανίκας, Τσέπας και Πετρόπουλος η πεντάδα. Βουλούμπασης, Παπαγαλάνης, Τάγκας, Γκολδάσης και Τασόπουλος η πεντάδα για το... για τους Αναγκρίνιο Engineers. Άστοχη η πρώτη προσπάθεια από τους Kings. Είναι για τρεις πόντους από τον Γρηγόρη Κουβέλη. Ο Τασόπουλος παίρνει την μπάλα κοντά, κερδίζει φάουλ από τον Ζαρζανίκα. Πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Ζαπούλος είναι εύστοχος στην βολή, νέο προβάδισμα για τους γηπεδούχους, 26-25. Ο προηγούμενος είναι πίτη ομάδα. Παραμένει το 26-25, το ριμπάουτ το μάζεψαν οι Kings, αλλά κάναν ένα φθηνό λάθος εδώ, σαν γραμμή. Ξαναβρίνουν την μπάλα στους Αναγκρίνιο Engineers. Ασόπουλος πάει προς τα μέσα. Καλά και φάουλ. 28-25. Ο Γιώργος Ασόπουλος φαίνεται ότι έχει πάρει απόφαση να σώσει τον προπονητή και αδερφό του. Άστοχος όμως η βολή, παραμένει το 28-25. Τσέπας προσποιήθηκε, αστόχησε μπροστά στον Γιορδάση, ο οποίος μάζεψε το rebound. Ο Κουβέλης όμως κλέβει την μπάλα. Κερδίζει φάουλ από τον Γιορδάση, δεν παίρνει το απόλυτο. Δεν πέτυχε το καλάθι, αλλά πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Κουβέλης άστοχος στην πρώτη. Παραμένει το 28-25. Άστοχος και στη δεύτερη, rebound από τον Τάγκα. Βουλούπασης βγαίνει προς τα μέσα. Ωραία πάσα στον Γιολδάση, ο οποίος αστόχησε εδώ. Ο Πετρόπουλος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Λάθος από τους Kings. Εδώ θέλουν να τρέξουν οι Kings, 4-1. Ο Κουβέλης ευστοχήνει, ο Νιστον Πόντο, 28-27. Σε έβριξε, να κάνει.
Ευχαριστίες για τον Γιολδάση. Ο Γιολδάσης αστόχησε. Το... Η μπάλα βγαίνει από χέρια παιχτών των Kings. 9-14 για τους γηπεδούχους. Τασόπουλος αστοχή. Ο Τάγκας πήρε με κόλπο την μπάλα μέσα από τα χέρια του Τσέπα. Τσέπας έδειχνε να έχει σιγουρέψει το ριμπάουντ. Το έχασε ο Γιολδάσης αστοχή. Κερδίζει φάουλ από τον Τσέπα και δικαίωμα για δύο βολές. Δύο βολές. Γιολδάσης άστοχο στην πρώτη βολή. Άστοχος και στη δεύτερη, ο Τάγκας όμως μάζεψε ένα ακόμα επιθετικό ριμπάουντ. Λάθος όμως την πάσα. Ο Παπαγαλάνης πάτησε τελική γραμμή. 13. Πηγαίνουν προς τα μέσα ο Κουτρουμάνος. Αλλαγές. Πηγαίνεται η παλαφίτα από χέρια παιχτών. Χριστό, φωτί. Των κυπεδούχων. Ο Λτσίδας περνάει στη θέση του Μπουλούμπασι. Ο Γιώργος Τσιρώνης στη θέση του Ζαρζανίκα. Αστοχούν εδώ οι Kings. Ο Τάγκας στην πάσα εθνιδιασμού του Τασόπουλου βρίσκει την μπάλα αυτή, καταλήγει εκτός τελικής γραμμής. Ξανά επίθεση για τους Kings. Ο Πετρόπουλος δεν βρήκε, δεν βρήκε ανοιχτό το χώρο. Προς το καλάθι έκλεψε ο Παπαγαλάνης. Ο Τάγκας ολοκληρώνει την επίθεση 30-27. Στα μέσα κερδισμένο φάουλ από τον Γιολδάση. Δύο βολές για τον Κουβέλη. Αλλαγή για τους Kings. Καρακώστα στη θέση του Πετρόπουλου. Κουβέλης εύστοχος στην πρώτη βολή 30-28. Δύο στις δύο το μάτς ξανά στον πόντο 30-29. Τάγκας για τρεις. Airball. Κουβέλης πάει προς τα μέσα, κλείστηκε, αστόχησε. Ο Τάγκας θέλει να τρέξει. Κατά εθνιδιασμού, λάθος. Ο Θόδωρος Κουβέλης επιστρέφει στο μάτς. Ο Θόδωρος Κουβέλης
Βέλιος μπήκε στη θέση του αδερφού του, του Γρηγόρη. Προμάνος πιέστηκε από τον Παπαγαλάνη. Από αυτόν βγει την μπάλα τελικά έξω. Ναι, επίθεση για το... για το ΤΕ. Βασόπουλος κερδίζει το φάλ από τον Γιώργο Τσιρόνη. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Kings χωρίς να στείλουν τους αντιπάλους τους στις βολές. Βασόπουλος τώρα με τον Κουτρουμάνο. Ο Κουτρουμάνος στο τέλος κατέβασε τα χέρια, έκανε το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές στο Γιώργο Τασού. Τασόπουλος αστόχησε στη βολή, παραμένει το 30-29. Άστοχος και στη δεύτερη, ο Τσιρόνης πήρε το rebound. Πόδωρος Κουβέλης για τρεις, είναι άστοχος. Το rebound το μάζεψε όμως ο Καρακώστας, ο οποίος όμως έκανε βήματα στην πίεση εκεί από τον Κολτσίδα. Το μάτς επιστρέφει ο Πρέζας στη θέση του Γιολδάση. Επαναφορά με τον Αλένη για τον Κολτσίδα. Ο Παγαλένης είναι ξεμαρκάριστος, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος, η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Τάγκα, ο οποίος πάει προς τα μέσα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 32-29. Καρακώστας πήρε την μπάλα κοντά, αλλά αστόχησε. Φυσικά αυτός να ευθυδιάζεται. Φτάνοντας την μπάλα στα χέρια του, ο Θόδωρος Κουβέλης εδώ έκανε φάουλ. Νωρίς την επίθεση. Συμπληρωμένα τα ομαδικά, πέμπτο φάουλ για τους Kings και βολές για τον Γιώργο Τασόπουλο. 33-29. Πέφτοχος και στη δεύτερη, 34-29. Πάσε είναι κλεισμένος από τον Τάγκα. Πάσε για τον Κουβέλη. Καρακώστας, πολύ σύστολη προστάθεια, άστοχη στο τέλος του χρόνου και δείχνει να είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Για πρώτη φορά οι Σαν Αγκρίνιο Engineers βρίσκονται μπροστά με 5 μετά το αρχικό τους 9-0 και 11-2. Εδώ ο Τάγκας κερδίζει φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. Καταγής στη θέση του Κολτσίδα, Παπαπαναγιώτου στη θέση του Καρακώστα και Μπόκας στη θέση του Τσέπα, ο οποίος έκανε το τέταρτο φάουλ του στο παιχνίδι. Αρκετά στην πρώτη βολή του Τάγκα κατέληξε στο καλάθι, 35-29. Έρμπολ στη δεύτερη. Ναι.
ο Τρόξος έχει επιστρέψει στο γήπεδο με παράσημο κάτω από το μάτι. Εδώ η προσπάθεια του Κουτρομάνου δεν βρίσκει στόχο. Ο Παπαγαλάνης πηγαίνει κοντά, 38-29. Στα 3,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Παπαναγιώτου απαντάει 37-31. Άγκας βρίσκει διάδρομο, πηγαίνει προς τα μέσα. Ο Κοκκάς του κάνει φάουλ. Δύο βολές για τον Τάγκα. Να κασάστοχο στην πρώτη βολή. Παραμένει το 37-31. Έστοχο στη δεύτερη, 38-31. Ο Μπουλούμπας περνάει στη θέση του. Και ο Πετρόπουλος στη θέση του Τρουμάνου. Η διαφορά στους 7-3 λεπτά για το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Παναγιώτου προσπάθησε να βρει τον Τσιρόνι, αυτός ήταν εκτός γηπέδου. Παπαγαλάνης είχε ισορροπία με ταμπλό, αστόχησε. Ο Μπουλούμπας όμως έκλεψε την μπάλα. Αστόπουλος, Παπαγαλάνης έχασε την μπάλα από τα χέρια του, διπλή τρίπλα. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον καταγίστον Παναγιώτου. Είχανε φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι, είναι το τρίτο ομαδικό. Βουβέλης για τρεις, αστοχός. Δεν βγήκε στον ευνηδιασμό, δεν ήταν υπέρ του οι πιθανότητες. Σταμάτησε και περίμενε να ανεβούν οι συμπαίκτες του. Παπαγαλάνης άσχολησε για τρεις. Ο Βουλούμπασης προσπάθησε να διεκδικήσει το ριμπότ. Βρήκε την μπάλα αρχικά. Πέρασε εκτός τελικής γραμμής. 1:50 για το τρίτο δεκάλεπτο. Επίθεση για τους Kings που βρίσκονται πίσω με 7. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, αστοχή. Ο Τασόπουλος πάσα ευνηδιασμού στον Παπαγαλάνη, ο οποίος βρίσκει τον δρόμο προς το καλάθι. 40-31. Τότε ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη διαφορά που είχε στο μάτς και ήταν στο ξεκίνημα του αγώνα. Εκτιμήσουμε τότε ήταν 9-0 και 11-2 το σκορ. Από εκεί και πέρα το μάτς πήγε αρκετά κοντά και για πρώτη φορά το τέλει ξεφύγει με 9 και αναγκάζει τον Αγιτσιρόνι να ζητήσει time out. Επιστρέφουμε οι ομάδες από το time out. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Τότε έστειλε επίθεση. Αστόπουλος για δύο, άστοχος, Κουτρομάνος στο rebound. Πάσα του είναι λάθος, επιστρέφει και κλέβει ο Μπουλούμπασης. Yeah.
μέσα άστοχος. Ο Πρέζας μάζεψε το rebound. Πέραξε την παραστά πόδια του Γιώργου Τσιρόνι. Και πήρε την επίθεση. Όχι, είχε κουμπί. Πάνω, πάνω. Γαλάνης πάτησε την τελική γραμμή στα 16 δευτερόλεπτα. Η τελευταία επίθεση της τρίτης περιόδου είναι για τους Kings. Ο Ρουμάνος κατεβάζει την μπάλα. Και υπάρχει και φάουλ, κάτι που λένε από τους γηπεδούχους, από τον πάγκο των γηπεδούχων. Ο Καταγιστάνη το φάουλ που είχε να δώσει η ομάδα του στον Κουτρουμάνο στα 4 δευτερόλεπτα. Για να δούμε την τελική επιλογή των Kings αυτή, σε αυτό το δεκάλεπτο. Επαναφορά με τον Κουτρουμάνο. Ο Παπαγαλάνης κλέβει, έχει χρόνο. Αστοχή όμως, 40-31 σκορ τρίτης περίοδου. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου. Σαν Αγκρίνιο Engineer 40, τα Αγκρίνιο Kings 31. Στην πρώτη επίθεση της τελευταίας περίοδου ποτέ. Καταγίσε Πρέζας Μπουλούμπας στα Γκασκέ, Παπαγαλάνης η πεντάδα από τους Kings. Πετρόπουλος Ζαρζά, Νίκας Στάμος Τσέπας και Γρηγόρης Κουβέλιος. Πρέζας για τρεις, είναι άστοχος. Το rebound το μάζεψε ο Χρήστος Στάμος. Ζανίκας με αντίπαλο τον Τάγκα, βγάζει για τον Πετρόπουλο. Στάμος. Και η μπάλα δεν καταλήγει στο καλάθι εδώ. Δεν θα είναι το χατήρι η μπάλα. Αλλά πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Για να δούμε πώς θα κάνει το φαουλ. Αυτό τον καταγίνει το φαουλ τελικά. Στάμος εύστοχος, 40-32. Τρεις στις έξι από το Στάμο, παραμένει το 40-32. Μπουλούμπας στις για τρεις, είναι άστοχος, το rebound το μάζεψε ο Τσέπας. Καζανίκας με τον Τάγκα, δύσκολη προσπάθεια και άστοχος και ο Τάγκας μάζεψε και το rebound. Ο Γαλάνης έκανε ένα σλάλο μικρή. Έβγαλε στον Πρέζα 42-32 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Έχουμε δει ψήφια διαφορά. Πίστηκε, πέταξε την μπάλα στα πόδια του Τάγκα. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Kings. Κουβέλης για τρεις, άστοχος. Ο Μπουλούμπας της αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός της πλάγιας γραμμής. Σταγής είναι ξεμαρκάριστος, αστόχησε στο τριών πόντων. Ο Μπουλούμπας της πιέστηκε από τον Στάμο. Πήγε προς τα μέσα. Ξέπασα στο χ.
Ο Στάμος ανανεώνει την επίθεση, πασάρει στον Τσέπα, ο οποίος σκοράρει 42-34. Παραλάνης εδώ, καλά που σε φάουλ. Αυτή ήταν πολύ όμορφη προσπάθεια. 44-34. Αλλαγή. Όχι. Είναι ο Στασόπουλος που έχει σίγουρος ότι ο παίκτης του θα ευκοχίσει και στην πόλη. Και μετά είναι αλλαγή μετά. Όντως 45-34 έχει δίκιο. Πρώτο προβάδισμα με 11 για το Σάνα Green Engineer. Ο Γρηγόρης Κουβέλης πάει προς τα μέσα. Κλέβουνε οι... Ο καταγής στον εθνιδιασμό, ευστοχή, 47-34. Πετρόπουλος για τρεις, άστοχος, Τάγκας μαζεύει το rebound. Τάγκας για τρεις, άστοχος, rebound από τον Πρέζα, ξανά για τρεις, εύστοχος, 50-34. 8-0 το σερί των γηπεδούχων και η διαφορά στους 16. Στάμος, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, αυτός μάζεψε το rebound και ευστοχή. 50-36. Λούμπασης για τρεις, είναι άστοχος. Rebound τελικά από τον Πετρόπουλο, αφού τσακώθηκαν μεταξύ τους ο Πρέζας με τον Παπαθανασίου. Πετρόπουλος τελειώνει και τη φάση, 50-38, time out για τους γηπεδούχους. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν από το time out με μικρό σερί, 4-0. Οι Kings έχουν μειώσει στους 12, είναι ακόμα μεγάλη απόσταση βέβαια. Εδώ είχαμε βήματα. Εδώ η μπάλα πιάνει από χέρια παιχτών των Noe Kings. Αστοχή ο Τάγκας, το rebound το παίρνει ο Γιώργος Τσιρόνης. Τσιρόνης όμορφη πάσα στον Τσέπα. Αυτός απέναντι στον Τάγκα, ευστοχή, 50-40. Η διαφορά πέφτει στους 10. Απέχουν πολύ. Ο Σόπουλος πηγαίνει προς τα μέσα.
Τέλος χρόνου επίθεσης. Λάθος για την γηπεδούχο ομάδα. Και επαναφορά για τους Kings. Εδώ καθυστερεί και η επίθεση των Kings. Τσέπας πολύ δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Τέλος χρόνου επίθεση, συμπάλα για τους γηπεδούχους. Καταγής είναι ξεμαρκάριστος, είναι και εύστοχος, 53-40. Τρία και 20 για το φινάλι, η διαφορά πέφτει ξανά πάνω από τους 10. Καρακώστας δεν μπόρεσε να απαντήσει εδώ, Καταγής μάζεψε και το rebound. Όμορφη πάσα στον Τάγκα, άστοχη. Πίσω. Κάτω το καλάθι. Ο Τσέπας εδώ διεκδίκησε την μπάλα, κέρδισε από τον Παπαγαλάνη. Και φάουλ, δικαίωμα για δύο βολές. Καρακώστας έξω στη θέση του Πετρόπουλου. Παπαναγιώτου στη θέση του Κουβέλη. Τρία σαράντα ένα. Ο Τσέπας αφήνει τη θέση του στον Μπόκα. Τώρα πατελή που φτάνουμε στο τέλος, έχεις κάποια πρόβληση. Με μία ένσταση ότι καλό στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου ήταν ο Τασόπουλος. Νομίζω ο Τάγκας, ο οποίος όμως είχε και αστοχία στις βολές. Δεν ξέρω ακριβώς τα στατιστικά του. Εύστοχος ο Στάμος, 53-44. Άμα δεν σου η διαφορά πέφτει από τους 10 ο Τασόπουλος. Πάσα στον Παπαγαλάνη, δεν είχε συγκρατεί. Αλλαγές για το Τέπρεζας και Κολτσίδας. Αντί Τάγκα και Καταγή. Δύο και 15. Η διαφορά στους 9. Λάθος εδώ από τους Kings. Κολτσίδας βγαίνει στον ευνηδιασμό, κερδίζει φάουλ από τον Πετρόπουλο. Δεύτερο ομαδικό για τους Kings. Τασόπουλος από τα 6 μέτρα, ναι, πολύ δύσκολη προσπάθεια, 55-44. Είναι κοντά και ήδη ο Τασόπουλος και Τάκας, για έφυση. Νομίζω ότι είναι τόσο κοντά, αν θυμάμαι καλά. Η αστοχία του Τάγκα μόνο αν παίζει ρόλο. Κοντά κερδίζει το φάουλ δικαίωμα για δύο βολές. Το φάουλ το κάνει ο Πρέζας.
Στόχος στην πρώτη ο στόμος παραμένει το 55-44. Αστόχος και στη δεύτερη. Τασόπουλος παίρνει το rebound. Πρέσας αστόχη σε σούτ δύο πόντων, αλλά από την απομάκρυνση του Τσιρόνι η μπάλα ήρθε στα χέρια του, ανανεώθηκε η επίθεση. Τασόπουλος σε μία ακόμα δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Μπόκας δεν καταλήγει στο καλάθι. Κολτσίδας θέλει να τρέξει στον ευνηδιασμό. Και μπροστά του τρεις αντιπάλους. Ο Παπαγαλάνης ηρέμη. Τελευταίο μισό λεπτό. Παπαγαλάνης πάει προς τα μέσα. Και αυτός είναι υποψήφιος. 57-44. Τσιρόνης για τρεις. Άστοχος. Τέλος του αγώνα. 57-44, οι Σαν Αγκρινιο Engineer κερδίζουν τους Αγκρινιο Kings.